Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Σε κάνουν ποτέ οι μαθητές σου να εκνευριστείς πολύ στη διάρκεια του coaching? Να, μία διαφορετική λοιπόν ερώτηση, κάτι που δεν έχουμε ξαναπαντήσει στο Ask the Guitar Coach. Με απλά λόγια, η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια περίπτωση που να έχω εκνευριστεί πολύ με κάποιο μαθητή στη διάρκεια ενός μαθήματος. Μερικές φορές θα αγχωθώ λιγάκι, ίσως να μην είναι σωστή λέξη, θα στρεσαριστώ προσπαθώντας να βρω έναν τρόπο να εξηγήσω κάτι με έναν τρόπο που να μπορεί να το καταλάβει ο μαθητής. Γιατί μπορεί εγώ να ξέρω κάτι, να θέλω να το μεταφέρω στο μαθητή, αλλά η διάρκεια αυτής της μεταφοράς, η διάρκεια και η διαδικασία αυτής της μεταφοράς της γνώσης ή της συγκεκριμένης πληροφορίας δεν είναι πάντα τόσο απλή. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα στιγμιαίο στρες, αλλά δεν θα το έλεγα αυτό εκνευρισμό. Όταν ήμουνα σε πολύ νεαρότερη ηλικία, γιατί ξεκίνησα να διδάσκω σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή γύρω στα 18-19 που είχα τότε τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας μου, τότε πιθανώς να υπήρχαν περιπτώσεις που να εκνευριζόμουν με κάποιο μαθητή. Αλλά αυτό νομίζω ότι είχε πιο πολύ σχέση με το νεαρό της δικής μου ηλικίας παρά με κάτι άλλο. Όσο περνάνε τα χρόνια όμως, που αποκτάει και ο καθηγητής μεγαλύτερη εμπειρία και τώρα πια μετά από τόσες δεκαετίες, τα περισσότερα πράγματα τα έχω δει και έχει βρει τρόπους να τα απαντήσω με διαφορετικές διαδικασίες που μπορεί να τις καταλάβουν διαφορετικών ειδών άτομα, τώρα πια δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι τέτοιο. Το ενδιαφέρον με αυτή την ερώτηση είναι ότι πολύ συχνά το ακούω αυτό σαν επιχείρημα από κιθαριστές οι οποίοι παίζουν με την ιδέα του να αρχίσουν να διδάσκουν και λένε ότι αυτό που τους προβληματίζει είναι σιγά μην κάθομαι εγώ τώρα να εκνευρίζομαι για το πώς θα εξηγήσω στον κάθε αρχάριο το οποιοδήποτε πράγμα. Το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος από μεριά νοοτροπίας και ότι καλύτερα είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται έτσι να μην ασχοληθεί ο ίδιος με το να κάνει να διδάξει κάποιον άλλον. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Η δουλειά του καθηγητή, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι καθηγητής, είτε είναι coach, είναι να μπορέσει να βοηθήσει τον μαθητή. Δεν είναι δηλαδή μία σχέση η οποία έχουν βγει έξω για να πιούνε καφέ και να πούνε τα νέα τους. Είναι μία ως επιτοπλίστων μονομερής πληροφορία, η οποία φεύγει, διαδικασία μάλλον πληροφορίας και εξέλιξης, που φεύγει από τον καθηγητή προς τον μαθητή. Άμα αρχίσει να το βλέπει έτσι κάποιος καθηγητής, γίνεται σχεδόν αδύνατο, μέσα σε λογικά πλαίσια, το να μπορέσει να μπει στη διαδικασία να εκνευριστεί με κάποιο μαθητή. Τώρα, ένας ακόμα λόγος που η δική μου διαδικασία του coaching το κάνει δύσκολο να υπάρχει οποιοδήποτε είδους προστριβή είναι η διαδικασία του Elite Guitar Coaching, η οποία δουλεύει περισσότερο με το θέμα των βίντεο. Δηλαδή, οποιασδήποτε προστριβές συμβούν, συνήθως συμβαίνονται στο face-to-face, όταν είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και μπορεί κάτι να πει ο δάσκαλος που να το παρεξηγήσει ο μαθητής ή και το ανάποδο. Μην τα ρίχνουμε όλα στους μαθητές με τίποτα δηλαδή. Όταν όμως μια διαδικασία γίνεται πιο πολύ online, γίνεται asynchronously, δηλαδή με το να στέλνει ο ένας βίντεο στον άλλον και audio ο ένας στον άλλον, εκεί μειώνονται πολύ πραγματικά οι πιθανότητες του να υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η απάντηση είναι πολύ απλή, όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια περίπτωση που να έχω εκνευριστεί πολύ με κάποιο μαθητή μου και ακόμα και το λίγο-λίγο σημαίνει κάτι πολύ σπάνια και συνήθως θα έχει κάποιο λόγο ο οποίος έχει σχέση με μένα, δηλαδή να έχει συμβεί κάτι άλλο που να μου έχει χαλάσει τελείως τη διάθεση, τελείως άσχετο
με τη διαδικασία του coaching ή να είμαι στρεσαρισμένος με κάποιο άλλο θέμα ή να μην έχω κοιμηθεί καλά για κάποιες μέρες, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχει σχέση με τον μαθητή και με το ερέθισμα που μου δίνει εκείνος ο άνθρωπος αντικειμενικά. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!